Ο Κώστας Αγοραστός επισκέφθηκε τα έργα βελτίωσης του δρόμου πρόσβασης στον σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων πύλης, που εξυπηρετεί ένα σημαντικό μέρος περιοχών των περιφερειακών ενωτήτων Τρικάλων και Καρδίτσας. Ενώ στη συνέχεια επιθεώρησε τις εργασίες στην Εθνική Οδό Λάρισας Τρικάλων και υπέγραψε τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου που έχει να κάνει με την διευθέτηση ρέματος στο Παλαιομονάστερο. Ο Κώστας Αγοραστός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία των έργων, τα οποία, όπως ανέφερε, θα κάνουν πιο εύκολη τη ζωή των πολιτών. Αναφερόμενος στον δρόμο πρόσβασης για τον σταθμό μεταφόρτωσης, είπε ότι με το έργο αυτό δίδεται λύση στα προβλήματα προσβασιμότητας των απορριμματοφόρων οχημάτων. Παράλληλα, βελτιώνεται, είπε, και η σύνδεση της πύλης με το Μουζάκι μέσα από ένα νέο και ασφαλή δρόμο. Σε μια δύσκολη οικονομική πραγματικότητα, κατέληξε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, με έργα όπως αυτό διαχέομαι μέσω της περιφέρειας κοινοτικά κονδύλια, στηρίζοντας θέσεις εργασίας και κατ' επέκταση την τοπική οικονομία και κοινωνία. Ξεκίνησε το έργο εδώ του δρόμου, της πύλης με το ΣΜΑ αλλά και της ένωσης με το Μουζάκι. Ένας δρόμος σημαντικός, ένας δρόμος που ήταν έτοιμα πολλών δεκαετιών, ένας δρόμος χρήσιμος στην τοπική κοινωνία και στην τοπική οικονομία. Ο δρόμος αυτός έχει πολλαπλά ωφέλη. Πρώτον, διότι συντομεύει το χρόνο που πηγαίνουμε από την πύλη προς το Μουζάκι. Δεύτερον, γιατί από το Μουζάκι προς το ΣΜΑ, αλλά και από την πύλη προς το ΣΜΑ υπάρχει μια εύκολη προσβασιμότητα που σημαίνει οικονομία κλίμακος. Με λιγότερα χρήματα πλέον γίνεται η μεταφορά των σκουπιδιών στο ΣΜΑ, αλλά παράλληλα στο δρόμο, πάνω στο δρόμο αυτό υπάρχουν και εξυπηρετούνται πάρα πολλές αγροτικές καλλιέργειες αλλά και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Ένα αίτημα 60 χρόνων των τοπικών κοινωνιών της πύλης και του Μουζακίου έγινε πραγματικότητα. Παρουσία του Περιφερειάρχη σήμερα γίνεται μια επίβλεψη της έναρξης των εργασιών των έργων και της παρουσίας του Αντιπεριφερειάρχη των υπηρεσιακών παραγόντων και του ανάδοχου εργολάβου του κ. Χατζηγιάκη.